Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα σε αυτό το επεισόδιο της σειράς για το spinning θα σας μιλήσω για τις τεχνικές, θα το λέγα, τον τρόπο καλύτερα που χρησιμοποιούμε για να σέρνουμε. Λοιπόν, ο κάθε σπιναδόρος έχει τη δικιά τεχνική που έχει μάθει ή συνδυασμό τεχνικών οι οποίες τον βολεύουν και τις οποίες ανάλογα τα ψάρια που θα δει, που θα έχει η περιοχή, που γνωρίζει, θα τα εφαρμόσει και ανάλογα τη διάβια των νερών, αν είναι πολύ πρωί, μεσημεριάτικα, απογευματάκι, νύχτα, όλα αυτά. Λοιπόν, το πιο εύκολο απ' όλα είναι η πρώτη τεχνική του σταθερού μαζέματος, δηλαδή ρίχνω το τεχνητό μου μέσα, χαμηλώνω το καλάμι μου στην επιφάνεια του νερού και ίσως και λίγο πιο κάτω ανάλογα τι θέλω να κάνω και πώς να τραβήξω και ξεκινάω και μαζεύω μια συγκεκριμένη ταχύτητα. Τώρα το αν θα είναι αργό, αν θα είναι γρήγορο εξαρτάται από το τεχνητό που έχω ρίξει μέσα, έτσι, και γιατί η ψάρια απευθύνομαι, δηλαδή δεν μπορεί να τραβήξω έτσι με αυτήν την ταχύτητα και να περιμένω να χτυπήσει ένα λαβράκι. Με αυτήν την ταχύτητα περίπου, έτσι, στη γρήγορη ταχύτητα θα τραβήξω για μια παλαμίδα, για ένα καρβούνι, έτσι, για κάποιο τονοειδές που θέλει πολύ γρήγορη ταχύτητα. Για πιο αργούς κυνηγούς θα πάω πιο normal, έτσι. Λοιπόν, έχω δει πολλούς φίλους να κάνουν το λάθος να ρίχνουν το τεχνητό και με το καλάμι όρθιο να μαζεύουν. Εκεί δεν δουλεύει σωστά το όλο σύστημα. Η μία τεχνική είναι αυτή του γρήγορου αργού αλλά συνεχόμενου μαζέματος. Η άλλη τεχνική είναι ότι ρίχνω το τεχνικό μου, έτσι, το τεχνητό μου, το ψαράκι, το κουταλάκι, το μπλάνο, ό,τι έχω εκείνη τη στιγμή να ρίξω, χαμηλώνω πάλι το καλάμι μου, όχι να πέσει μύτη μέσα στο νερό, και όπως τραβάω κουνάω και λίγο, σταματάω και λίγο και επαναλαμβάνω είτε το ίδιο μοτίβο, έτσι, δηλαδή μαζεύω, σταματάω, κουνάω μια δυο φορές, μαζεύω, σταματάω, κουνάω, ή συνδυασμό, δηλαδή το κάνω και έτσι και αλλιώς, με αποτέλεσμα να ξεγελάσω κάποιο ψάρι και να δώσω την εντύπωση ότι το τεχνητό μου είναι ένα ψαράκι το οποίο είναι πληγωμένο, είναι λαχταρισμένο για να τραβήξει την προσοχή του κυνηγού. Το καλάμι μου απάντα, πρόκειται για καλαμάρια σουπιές, έτσι, τσακ τσακ τσακ, μαζεύω λίγο, χαμηλώνω καλάμι, σηκώνω καλάμι, παίρνω μπόσκα, κατεβαίνει καλαμαριέρα μου ή το τεχνητό μου, έτσι, ανάλογα τι χρησιμοποιώ, αν έχω βάλει βαρύδι μπροστά, ξανά πάλι, ξανά, και μπορώ να συνδυάσω και τα ζιγζάκ, τα τραβήγματα δηλαδή δεξιά-αριστερά, ώστε να δώσω στο ψάρι μου να κάνει και αυτή την κίνηση, έτσι. Όλα αυτά έχουν προέλθει από την κλασική συρτή που σέρνε με το χέρι από τη βάρκα, που ήταν αυτό το πραγματάκι, εγώ αυτό προλάβα τον παππού μου να κάνει, έτσι. Την κράταγε, άφηνε για λίγο πίσω, μετά έσερνε λίγο γρήγορες μπροστά, ξανά άφηνε πάλι πίσω. Σας έχω πει και για το λάστιχο που μετά, επειδή είχε αρθρητικά στα χέρια, είχε βάλει. Με τον ίδιο τρόπο ψάρεψα και εγώ με κουταλάκι και έπιασα και παλαμίδα και καρβούνι και λαβράκι με τεχνητό ψαράκι από τη βάρκα. Και τον ίδιο τρόπο εφάρμοσα στο καλάμι, μόνο που στο καλάμι, επειδή εμείς είμαστε σταθεροί και έρχεται το δόλωμα το τεχνητό προς εμάς, πρέπει να του δώσουμε την κλίση του καλαμιού, δηλαδή το καλάμι μου θα είναι κάτω, το κρατάω κάτω σχεδόν στην επιφάνεια του νερού, έτσι, και μαζεύω ώστε να μην σηκώνει την πετονιά, γιατί όταν έρθει πολύ κοντά το τεχνητό σίγουρα θα πηδήξει, ενώ αν είναι έτσι θα πάει στο βάθος που θέλω κανονικά, έτσι, χωρίς να σηκώνεται προς τα πάνω. Τώρα, μπορεί να χρησιμοποιήσω popper, γιατί αν η θάλασσα είναι
ακίμαντη, τα ψάρια βλέπουν τα πάντα. Ο καλύτερος καιρός, να σας το πω έτσι, αυτός που για μένα είναι ότι καλύτερο, είναι όταν έχει το λίγο ρηπιδάκι, δηλαδή εκεί που λέμε ένα μποφόρ, και κάνεις αυτό το πραγματάκι. Και ειδικά αν έχουμε και τον αέρα από την πίσω μεριά, δηλαδή όπως ψαρεύουμε τον έχουμε από πίσω, θα μας δώσει δυνατότητα να πετάξουμε το τεχνητό μας πολύ πιο μακριά από το αν τον έχουμε κόντρα. Έτσι. Πολλές φορές θα χρειαστεί σε μόλους, σε λιμάνια, να το πετάξουμε πλάγια παράλληλα με το μόλο, γιατί εκεί θα δούμε να κυνηγάνε, να γίνουν τα κυνήγια. Έτσι. Και είναι ένας εύκολος τρόπος να έχουμε το καλάμι πλάγια και να κάνουμε τις κινήσεις μας και τα πάνω και τα κάτω και το τράβηγμά μας και να συνδυάσουμε όλες αυτές τις τεχνικές ώστε να μπορέσουμε να ξεγελάσουμε το ψάρι. Δεν υπάρχει μια τεχνική που είναι αποδοτικότερη από κάποια άλλη. Δεν υπάρχει ένα δόλωμα που είναι πιο αποδοτικό από κάποιο άλλο. Όλα είναι συγκυρία της στιγμής. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ θα κουβαλάω πάνω μου 500 δολώματα. Θα έχω 5-10 δολώματα, αυτά που έχω δει ανάλογα τα ψάρια της περιοχής ότι μου χτυπάνε, ανάλογα τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή θα έχω 2 φωτεινά χρώματα, 2 έντονους συνδυασμούς χρωμάτων, έτσι, έστω και αφύσικους, το κόκκινο κεφάλι με το λευκό σώμα που δεν υπάρχει στη φύση, αλλά αν έχουμε σκοτεινό νερό, δηλαδή έχουμε μια συννεφιά, έτσι, και λίγο το νερό είναι θολωμένο, είναι καλή αντίθεση και το ψάρι το βλέπει, έτσι, ή μαύρες γραμμούλες ή άλλο χρώμα πιο έντονο πάνω σε πιο, σε πιο ανοιχτό χρώμο, ώστε να δώσεις τα ψάρια τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν ανάμεσα στον αφρό το τεχνητό μας. Δεν ξέρω πόσοι σέρνετε και κάνετε παράλληλα και ψαροντούφεκο όπως εγώ, και μου έχει τύχει μέσα στο φραπόγαλο, όπως λέω, ή σε άσχημες συνθήκες ορατότητας, να σου το πω έτσι, να βλέπω λαβράκια μεγάλα ή κέφαλους μεγάλους ή λίτσες μεγάλες και να μην προλάβω να σημαδέψω με το ψαροντούφεκο και να λέω, ρε γαμώτο, να είχα μια πεντάενα τώρα, να ρίχνα κουτουρού, κάτι θα έπαιρνα. Ενώ με την Ταϊτιέν είναι τελείως αδύνατο, να σας το πω έτσι. Καμιά φορά μπορεί να πετύσει κανένα ψάρι, τέλος πάντων παρακτρέπομαι, φεύγω από το θέμα. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε στο πλωστάσιό μας σφαίρες, όπως λέω, για κάθε ανάγκη. Μπορεί να είναι ένα πλανάκι που να είναι 5 πόντους, μπορεί να είναι 10, 12, 15 πόντους τεχνητό, να είναι ολογραφικό, να είναι ηχοβολιστικό, να έχουμε μια γκάμα, έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν είναι όλα τα ψάρια το ίδιο, δεν είναι όλα τα δολώματα το ίδιο και ανάλογα, όπως σας είπα, και τη διάθεση του ψαριού, μπορεί σήμερα το πρωί τα ίδια ψάρια να χτυπάνε σε ένα γαβράκι και την επόμενη μέρα να το γράφουν κυριολεκτικά και να μην το πλησιάζουν καν. Γι' αυτό πρέπει ανατακτά διαστήματα, αν βλέπουμε ότι παίζουν κυνήγια και δεν παίρνουμε χτυπήματα ή δεν πιάνουμε ψάρια, να αλλάζουμε δόλωμα. Και φυσικά δεν πρέπει να κάνουμε υπερβολές, δηλαδή μέσα σε μια ώρα δεν θα ρίξω 150 φορές το τεχνητό μου, γιατί σίγουρα θα τρομάξω και θα πονηρέψω και τα ψάρια της περιοχής. Θα δω και θα κρίνω με ποια ταχύτητα και με ποια συχνότητα θα ρίξω. Βλέπω πάρα πολλούς που ξεκινάνε και ρίχνουν και τραβάνε και ρίχνουν και τραβάνε και ρίχνουν και τραβάνε και ξαρίχνουν και ξανατραβάνε και δεν παίρνουν τίποτα, έτσι. Και βλέπω άλλους τύπους οι οποίοι κάθονται, κοιτάνε με το καλάμι στο χέρι και ξαφνικά τους βλέπεις ρίχνουνε και τραβάνε και φέρνουν ένα ψάρι έξω. Και αναρωτιόμουν και εγώ παλιότερα και έλεγα, μα δεν είναι δυνατόν, ρε πούστη, εγώ ρίχνω 200 φορές την ώρα να μπω μέσα και δεν παίρνω τίποτα. Και αυτός ο κερατάς δίπλα, την ώρα που εγώ κουράστηκα και σταμάτησα και λέω, Παναγία μου, το χέρι μου, και αυτό που κράταγε το καλάμι και αυτό που μάζευε το χερουλάκι, έκανε μία και πιάσε το ψάρι. Και λέω, τι στο διάλε, ρε πούστη, τι κάνω λάθος. Και μετά που έκατσα και τους παρατηρούσα, έτσι, αυτούς που λέω μέντορες, έτσι, συρταδόρους, γιατί εγώ δεν είμαι σύρτης, εγώ απλώς σας λέω από το λίγο που έχω ασχοληθεί το τι έχω αποκομίσει, έτσι, την εμπειρία μου. Υπάρχουν και άλλοι, όπως σας έχω πει, που είναι πολύ καλύτεροι από μένα και σχεδόν
ασχολούνται μόνο με αυτό το είδος ψαρέματος, τη σύρτη από την άκτη. Και τρώνε ώρες ολόκληρες και κάποιοι από αυτούς, σε εισαγωγικά, κακοί, καλοί για τον εαυτό τους, κακοί για τους άλλους, δεν λένε τίποτα. Και καλά κάνουν για μένα, έτσι. Γιατί έχουν περάσει πάρα πολλές ώρες και πολύ χρόνο, και γιατί να μου δώσουν εμένα την πληροφορία και να πάρω κι εγώ ένα ψάρι έτσι, γιατί μου άρεσε, γιατί μου κάτσε. Και υπάρχουν άλλοι καλοί πάλι που σε εισαγωγικά είναι καλοί και για τους άλλους και έρχονται και σου λένε, φιλαράκι, κάνε λίγο έτσι, κάνε λίγο αλλιώς, δοκίμασε και αυτόν τον τύπο ψαράκι, πάρ και το δικό μου το καλάμι και ρίξε μια, αφού σε βλέπω ότι καταφέρνεις κάτι, δοκίμασε να δεις, και εκεί που βλέπεις ότι παίρνεις το χτύπημα λες, σε ευχαριστώ πολύ ρε φίλε. Έτσι. Γιατί είναι αυτοί οι άνθρωποι που λέω ότι τους αρέσει να μοιράζονται την αγάπη που έχουν για τη θάλασσα. Και φυσικά, για να μην κρυβόμαστε, όταν πηγαίνεις για οποιοδήποτε είδος ψαρέματος, ο αυτοσκοπός είναι να πιάσεις ψάρι, αλλά το πριν είναι να περάσεις καλά. Έχω δει πολλούς τύπους τόσα χρόνια, και ψαροντούφεκο που κάνω και που ψαρεύω, να σπάνε καλάμια, να πετάνε εξοπλισμό, να διαλύουν ψαροντούφεκα στα βράχια γιατί έχασαν κάποια καλή βολή, και τους λέω, ρε παιδιά, εντάξει, και αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι. Δεν έχουμε υπογράψει κανένα συμβόλαιο ότι κάθε φορά που θα πάμε θα πρέπει να βρούμε το ροφό τον τρίκυλο και πάνω, ή κάθε φορά που θα σύρουμε θα πρέπει να πιάσουμε και ένα τόνο, ή ένα λαβράκι 15-20 κιλά, ή μια λίτσα αντίστοιχη, ή ένα μαγιάτικο. Έτσι. Αυτά είχα να πω. Καλές χελώνες σε όλους όσους σέρνουν και όσους ψαρεύουν. Να είμαστε καλά και υπομονή. Έχω να σας πω και άλλα πραγματάκια. Και όσους σας αρέσει αυτό που κάνω, μπορείτε να βάλετε το like. Σε όσους δεν είναι χρήσιμες οι πληροφορίες που δίνω ή θεωρούν ότι λέω πολλά και δεν καταλαβαίνουν τίποτα, στα λιοντάρια. Η ελευθερία του λόγου είναι για όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.